Καλησπέρα, καλώς. Έχουμε μια νεανική ομάδα που προσπαθεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και το κάνουμε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Σήμερα το είχαμε αρκετά καταπληκτική, θα μπορώ να πω, γιατί δεν δημιουργήσαμε σήμερα. Ευτύχησε ο Πανετολικός να βάλει ένα γκολ στο 20 λεπτό, πάλι από ένα λάθος που μπορώ να πω απειρίας. Βέβαια τα έχει από το ποδόσφαιρο, τι θα κάνουμε. Από ό,τι θυμάμαι, το πρώτο σύμφωνο έγινε το γκολ και ακόμα μια ευκαιρία που έχασε ο Πανετολικός. Και στο δεύτερο, άλλες δύο ευκαιρίες που δημιουργήθηκε πάλι ο Πανετολικός. Εμείς δεν δημιουργήσαμε, γι' αυτό δεν πετύχαμε και σήμερα γκολ. Αυτά συμβαίνουν, παίζει με μια έμπειρη ομάδα. Εμείς δεν έχουμε την εμπειρία των παιδικών του Πανετολικού. Ίσως όμως φταίει για το ότι παίζαμε και με την καλύτερη άμυνα στο δάχτυλο μας. Μην ξεχνάμε αυτό. Έχει χαστεί 2 ή 3 γκολ, δεν θυμάμαι. Αν έκανα λάθος. Εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι, δεν μας πτωεί τίποτα. Ο στόχος είναι ένας, η παραμονή μας στην κατηγορία. Θα προσπαθούμε γι' αυτό μέχρι το τέλος, θα διορθώνουμε πράγματα και πιστεύω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Εύχομαι στον Πανετολικό να πετύχει το στόχο του, να πάρει το ρόλο του. Γιατί δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις ομάδες της Σοπέρνη. Ευχαριστώ. Κύριε Ρωνέα, παίρνω μια ερώτηση. Κάνετε τόσες αλλαγές και είδα οι αλλαγές σας γίνανε λόγω του αναγκασμού, λόγω του είχαμε κάρτες και βρήκαμε με τους παίκτες, δεν τους χάσεις και πάνω το παιχνίδι. Ήταν θέμα τακτικής. Άμα προσέξατε, οι δύο αλλαγές που έγιναν, η μία του Φάμπιου ήταν και το ότι είχε την κάρτα, που υποβληθήκαμε, αλλά οι αλλαγές γίνανε γιατί καταλάβαμε ότι είτε κουράστηκαν είτε δεν είχαν κάτι απόδοση σήμερα. Το λέω αυτό βάσει το σκεπτικό ότι είδαμε που πήγαν παίκτες με την οικογένεια κυρίως σε παίκτες που ήταν φυσικά. Ποιο ήταν ο οικογένειο πολίτη, στη θέση που του Φελίπου και του Παξεβάνου. Ο Παξεβάνος θα λειτουργούν να μιλήσει και κάνει την ερώτηση γιατί εσύ παίζει κυρία. Εντάξει, το ξέρω για τον Μουκάβιο πρώτα. Γι' αυτό σας λέω. Αλλά ποιος είναι ο Παξεβάνος και τι εσύ παίζει. Σας κάνει ψάχνει. Πιστεύετε ότι αγιάς πέρα αυτό που δικαιώθασαν. Κοίταξε να δεις. Αν πω ότι μπορούσε να πάρει το Χ, θα ήταν άλλο για το Πανετολικό. Γιατί δημιούργησε μόνο αυτό τις 4-5 φάσεις πλήρα. Και τον πόρ, φυσικά έτσι. Άσχετα από πώς ήρθε τον πόρ. Από τη στιγμή που δεν δημιουργείς, μόνο στο 0. Δεν κράτησε το 0, γιατί να μιλήσει πλήρω. Πιστεύω πως δίκη είναι. Ευχαριστώ πολύ. Κάνα άλλο σχέδιο.